Ήρθατε και σήμερα σε άλλο ένα επεισόδιο εδώ στο MAD TV. Είμαι ο VGS και αυτό είναι το House of Bars. Για όσους ίσως δεν έχετε καταλάβει υπάρχει μια τεράστια αλλαγή εδώ πέρα στο πλατό η οποία ε, φύγαμε από το green, green, green screen και φτιάξαμε εδώ αυτό το πολύ ωραίο πλατό για να αλλάξουμε λίγο και την κατάσταση στην εκπομπή και την Παρασκευή, για όσους δεν έχουν ενημερωθεί και κάθε Παρασκευή, θα έχουμε κάποιον καλεσμένο, ο οποίος θα βρίσκεται εδώ μαζί μας και θα συζητάμε διάφορα πράγματα για το hip hop, για την επικαιρότητα, για το να το γνωρίσουμε λίγο καλύτερα για τις δουλειές που ετοιμάζει. Απλά να σας πω και ένα παράπονο που έχω. Όχι ένα παράπονο. Ένα fact και όχι το hip hop. Θεωρώ ότι η εκπομπή θα μπορούσε να αλλάξει λίγο το ύφο τη και να μετατραπεί και ο τίτλο από House of Bars να λέγεται House of Pain να το και το ενέφερενς με το συγκρότημα. Το House of Pain του VGS. Γιατί η συντακτική ομάδα που έχει φτιαχτεί πάνω και βρίσκει διάφορα νέα, τα οποία ε, θα μιλάω εγώ για αυτά καθημερινά, θέλει να με βασανίσει. Δηλαδή μου βρίσκουν κάποιες ειδήσεις και κάποια πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω και εγώ εδώ τα μαθαίνω. Βέβαια κάποια μπορεί να τα ξέρω και θα σα το δηλώνω κάθε φορά, και θέλει να με βασανίσει. Τέλο πάντων, σήμερα λοιπόν να ξέρετε ότι σα έχω και πράγματα για τον Method Man, σα έχω για τον Eminem, έχουμε τσάκι, έχουμε βλόσπα, έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Αλλά να ξεκινήσω λίγο και με ένα, ένα fact, μια και θα πάμε να ακούσουμε και Drake με Hindi One. Το ξέρετε ότι ο Drake δεν είναι από την Αμερική, έτσι. Ότι είναι από τον Καναδά. Ε, αφού λοιπόν είναι από τον Καναδά, Θέλω να σας πω ότι η μουσική αυτή έχοντας πλέον γίνει μόδα έχει και ένα μικρό, μια μικρή κόντρα υγιή βέβαια γιατί είναι και φίλοι με τον Justin Bieber. Το ξέρετε λοιπόν ότι ο Drake τον έχει περάσει και έχει σπάσει ρεκόρ ενός pop καλλιτέχνη, όχι ότι δεν είναι pop ο Drake αλλά είναι hip hop pop και το pop βγαίνει από το popular για όποιον δεν ξέρει. Η μουσική δηλαδή του pop χαρακτηρίζεται από το ότι ήταν ένα μουσικό είδος το οποίο δεν έχει, κάποιο συγκεκριμένο, δεν έχει κάποια συγκεκριμένα όργανα, απλά είναι το πιο δημοφιλές είδος. Οπότε, για να σας μιλήσω για αυτό το fact, ο Drake λοιπόν ε, στο Billboard έχει τα περισσότερα entries ταυτόχρονα σε μία εβδομάδα. Έχει καταφέρει και έχει βάλει 20 του κομμάτια σε μία εβδομάδα στο Billboard, σε αντίθεση με τον Justin Bieber ο οποίος έχει 17 Τέλο πάντων, να μην συνεχίσω να λέω παραπάνω, να περάσουμε να δούμε λίγο τον Drake με το Heady One στο Only You Freestyle και θα επιστρέψουμε εδώ πέρα στο MAD να δούμε πάλι και σήμερα τι νέα έχουμε να συζητήσουμε πια και τι μπορεί να μου παρουσιάσουν ότι βρήκανε. Το τελευταίο διάστημα, έτσι αυτό. Ότι, γίνεται, ναι. Μου, μου λένε να το ξεκαθαρίσουν γιατί μπορεί να βρουν και κάτι παλιό και να σα το βάλουμε. Οτιδήποτε έχει γίνει τον τελευταίο ένα μήνα σε αυτή την πολύπαθη και πολύποθη hip hop σκηνή. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο Μάτι TV. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο House of Bars και τώρα είναι το αγαπημένο μου section γιατί δεν είναι ξεκάθαρα τη συντακτική ομάδα όπου είναι τα social media με, τον, με τους rappers και το τι έχουν κάνει. Μιλάμε τώρα για τα νέα τα οποία απασχολούν τη σκηνή και θα περάσουμε στον Method Man ο οποίος τοποθετήθηκε Επιτέλους ένας σοβαρός ράπερ για την κόντρα που έχει προκύψει μεταξύ Eminem και Snoop Dogg. Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν, ο Snoop Dogg ήταν καλεσμένος στο Breakfast Club. Όσοι γνωρίζουν το Breakfast Club, είναι μια ε, εκπομπή η οποία γίνεται στο ραδιόφωνο. Ε, υπάρχει και υπό τη μορφή βίντεο ε, στο YouTube και καλούν διάφορου εκπροσώπους τη σκηνή και όχι μόνο τη ραπ σκηνή και συζητάνε διάφορα θέματα μαζί του. Όταν λοιπόν είχαν καλεσμένο το Snoop Dogg, σε ένα σημείο του λέγανε ότι, Οκ, okay, τι μουσική ακού, και είπε κάποια κομμάτια. Ε, με βάση την πρόσφατη κυκλοφορία του δίσκου του Eminem, το Music To Be Murdered Mer -mer by Side B. Τον ρωτήσαν ότι έμεινε π.χ. ακούς και εκείνος ε, απάντησε ότι όχι δεν είναι από τις επιλογές μου. Το θέμα είναι ότι θέλω να δώσουμε μια πολύ σημαντική ε, λεπτομέρεια εδώ ότι δεν συνέχισε να τον ρωτήσει κάποιος κάτι άλλο και ο Σνου πήρε την πρωτοβουλία μόνος του και είπε ότι κοιτάξτε να δείτε ο Eminem είναι από τους καλλιτέχνες τους οποίους δεν θα τον έβαζα ούτε καν εγώ στους top καλλιτέχνες της rap σκηνής. Ε, ο Eminem στη συνέχεια βγήκε και ενημέρωσε και είπε ότι κοιτάξτε να δείτε ρε μάγκες δεν έχω πρόβλημα να μου πει κάποιος ότι δεν ακούει τη μουσική μου το καταλαβαίνω όλα καλά it's all good αλλά το να γυρνάς να το συνεχίζεις και να λες δεν θα σε έβαζα στη, δεκα... στη πεντάδα μου δεκάδα μου δεν είσαι από τους καλύτερους rappers και όλα αυτά ε, λέει με προσβάλλει λίγο γιατί εντάξει είμαστε και στην ίδια ομάδα. Αυτό λοιπόν ε, βγήκε και σχολίασε σε μια πρόσφατη συνέντευξη του ο και αυτό που εξήγησε είναι ότι γενικότερα ρε φίλε, στη φύση των ραπάδων επειδή είναι και ένα ανταγωνιστικό σπορ, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, είναι πάντα να συγκρίνουν και να, ο ένας τη δουλειά με τον άλλον και να πειράζει ο ένας τον άλλον. Οπότε γύρισε και είπε ότι ε, ο Eminem θα έπρεπε να το δει ότι εντάξει είναι αγόρια που παίζουν μεταξύ τους και ότι δεν είπε και κάτι το είπε για να παίξει. Αλλά αυτό που λέει είναι ότι καλό ή κακό οι rappers έχουν ένα βήμα. Ο Eminem έχει από πίσω του μια στρατιά από στάν και ποτέ μα ποτέ θεωρεί δεν θα τοποθετούταν ο Eminem ακόμα και αν πιστεύει κάτι αρνητικό για το Snoop Dogg δημόσια και να στοχεύσει όλο αυτό το κοινό κατά πάνω του. Τέλος πάντων, γενικότερα δηλαδή ήταν μια, μια, μια τοποθέτηση και καταλαβαίνω τον Έλλαν και καταλαβαίνω τον άλλον, αλλά το κόνσεπτ είναι ότι πραγματικά, επειδή το ράπ έχει πάρα πολύ μεγάλο influence, δηλαδή θεωρώ ότι και από τους υπόλοιπους καλλιτέχνες και από τα υπόλοιπα ε, μουσικά είδη, το influence των rappers είναι τεράστιο, γιατί υπάρχει ένας, ένας τόσο φανατισμός. Τέλος πάντων, για αυτό το λόγο, εγώ πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία πριν περάσουμε ε, στο part στο οποίο ε, θα με βασανίσουνε να πάμε λίγο λοιπόν να ακούσουμε και να δούμε το νέο βίντεο κλιπ του Eminem με τίτλο Higher και θα επιστρέψουμε εδώ στο MAD TV σε πάρα πολύ λίγο με το part το οποίο θα δω τι μου έχουν ετοιμάσει που βρήκανε από το Instagram σε σχέση με το rap. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στο MAD TV. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο MAD TV και το House of Bars. Είμαι ο VGS για όποιους έχετε συντονιστεί ε, τώρα και περνάμε κιόλας στο δεύτερο μισό αυτής εδώ της εκπομπής, όπου είμαστε Δευτέρα με Παρασκευή καθημερινά μαζί σας, στις 9 η ώρα και την Παρασκευή συγκεκριμένα έχουμε και την ημέρα Όπου ένα καλεσμένο, ένα εκπρόσωπο τη σκηνής έρχεται εδώ μαζί μου για να κάτσουμε να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Τώρα, να πω ότι είναι από τα αγαπημένα μου section τη εκπομπή αυτό. Είναι το section στο οποίο ε, μου δίνουν ε, πράγματα τα οποία βρήκε αυτή η σούπερ ομάδα του control ε, και αφορούν τα social media και του ε, καλλιτέχνες. Δεν ξέρω. Η πρώτη μέρα δεν ήταν και τόσο καλή. Γιατί ξεκινήσαμε με κάτι κάρτι, και κάτι από εδώ, κάτι από εκεί και καταλήξαμε να μιλάμε για άλλα πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν τόσα πράγματα. Υπάρχει και η σωστή χρήση των social media. Δεν χρειάζεται, ρε παιδιά. Ε, κράζω γιατί έτσι είναι το σωστό. Αλήθεια λέω. Δείτε, δείξτε μου τώρα τη, την είδηση που βρήκατε μέσω Instagram του τελευταίου μήνα. Άντε. Α, επιτέλους, κάτι λογικό. Ε, ναι, αυτό ήταν ένα post, τον έχω follow και εγώ, τον Τζάκι, το οποίο έκανε ο Τζάκι για να γυρίσει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα όσον αφορά τον ε, δίσκο που περιμένουμε να δούμε από Joker To Face. Ε, στην ουσία, αυτό που ξεκαθάρισε και είπε είναι ότι θα βγάλουν κάποιες δουλειές από κάποια singles τα οποία επιλέξανε να μην τοποθετήσουν στο άλμπουμ και ότι ο δίσκος... Ε, θα αργήσει λίγο γιατί θα ήθελαν να τον κάνουν, να το διαθέσουν στον κόσμο με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, να κάνουν κάποια συγκεκριμένα ρηλίσεις για κάποια βίντεο κλιπς και είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν αυτά λόγω της κατάστασης, της καραντίνας και του κορονοϊού. Στο τέλος ευχήθηκε και ο άνθρωπος και είπε ότι σας εύχομαι εσείς να περνάτε καλά, να είστε και να έχετε δύναμη για αυτή την περίοδο που έχετε. Οπότε εντάξει, πραγματικά να δώσω κι εγώ ένα συγχαρητήρια που βρήκατε ένα νέο από τα social media το οποίο άξιζε να αναφερθεί από αυτό εδώ το βήμα. Ε, μπράβο, κάνετε καλή δουλειά. Αυτό μου είπατε να σα το πω, οπότε δεν μετράει, δεν το είπαμε στην την καρδιά μου. Α, εγώ κάνω καλή δουλειά. Ε, φυσικά κάνω καλή δουλειά. ρε. να σχολά. Τέλο πάντων, να περάσουμε. Έχουμε και δεύτερο, οπότε μου. Για να δούμε τώρα. Ελπίζω να πάει και αυτό να κυλήσει καλάρεση. Μη αλήθεια, μη, μη με ταλαιπωρήσει. Αλήθεια. Och, παναγίτσα μου. Πάλι θα ασχοληθούμε με πράγματα που δεν έχω να κάνουν με τη μουσική. Λοιπόν, εδώ ναι. Ήταν το post που είχε κάνει ο Futures. Το οποίο. Έχει... Νιώθω λε και κάνω. Λε και είμαι στο. μπορώ να πω άλλα show, έτσι. Λε και είμαι στο next Top model. Κριτή ρε φίλε, και θα κάτσω να πω εγώ τώρα τι κάνει ο άλλο και πώ δίνεται. Θα έχουμε και τέτοια πράγματα σε αυτή την ναι, εκπομπή. Πραγματικά αλήθεια το έχετε καταλάβει με τα Έχετε βρει το χειρότερο άνθρωπο, το πιο ακατάλληλο να κάτσει να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα. Οκ, okay. μπορώ να ξαναδώ λίγο τη φωτογραφία, παρακαλώ. Ναι, είναι εδώ ο Φιούτσερ, ο οποίο έχει πάρει το γουναρικό του. Ελπίζω να μην είναι από κανονικό ζώο, γιατί μα νοιάζει και το... και το περιβάλλον και η φύση. Και έχει σκάσει σαν γερμανό τουρίστα στη Σαντορίνη ή στη Μύκονο με αυτό το σανδάλι. Φυσικό ήταν ότι λοιπόν το πώσταρε αυτό το πράγμα το είδα, είδα κι εγώ το χαμό που που προκάλεσε αυτή η εμφάνισή του και έφαγε το κράξιμο για την κάλτσα με το σανδάλι. Ε ναι ρε, φίλε τι είναι δηλαδή τώρα αυτό το σανδάλι. Δικαιολογήθηκε ο Future και τι έκανε. Αυτό το δεν είναι ένα απλό σανδάλι. Και τι σανδάλι είναι του Ερμή του αρχαίου Θεού με φτερά. Έχει κι άλλο 48.000 δολάρια το σανδάλι του Future. Κάτι τέτοια γίνεται. Έχω δει και τον υποχθένο που βγαίνει και λέει κάτι ότι το outfit μου κάνει 200 χιλιάρικα. Εντάξει, είναι part of the job, το σέβομαι, δεν το παρακολουθώ. Δεν με απασχολεί ρε φίλε το πόσο κάνει το σανδάλι σου, με απασχολεί τι μπάρες γράφεις. Προφανώς δεν έχω να πω κάτι για το future. Εγγράφει καλές μπάρες, ναι εννοείται πως γράφει, άμα δεν ξέρετε, δηλαδή έχει βγάλει κομματάρε με τον Drake. Και περιμένω το το έχω ξαναπεί. Κατά τη γνώμη μου, ναι, ο Future είναι πάρα πολύ καλό ε, rapper. Ναι, τον Γουστάρο, τον κάνω κέφι. Μου αρέσει. Είναι καλό. Καλό. Πλακα, πλακα. Εντάξει, αφού το είπαμε αυτό, να πάμε λίγο να, να δούμε και κάτι από τον Τζάκι, προτείνω. Να πάμε να ακούσουμε και τον νωρί. Και μετά να πάμε να δούμε μια και το είπα τον Future μαζί με τον Drake στο Life is Good. Και να επιστρέψουμε εδώ πέρα για το τελευταίο part της εκπομπής, το οποίο περιλαμβάνει και το κομμάτι της ημέρας. Τα κομμάτια μάγκες τα επιλέγω εγώ. Ήταν η συμφωνία μου. Μου είπαν, θες να κάνεις μια κομμάτια. Ναι, θα κάνω τα κομμάτια. Αυτό παίρνει από τα χέρια μου. Μου ξέφυγε όμως το να ξεκαθαρίσω ότι και για τα νέα θα τα κάνω εγώ. Και μου το πετάξαν έτσι με τα Instagram posts. Μου τη φέρανε. Ναι. πάμε να δούμε τέλος πάντων το κομμάτι και θα επιστρέψουμε εδώ σε πάρα πολύ λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο House of Bars. Σιγά σιγά κιόλα. Εντάξει, έχουμε λίγη ώρα ακόμα. Είναι, είναι το... το τελευταίο πάρτι τη εκπομπή, μην πω ψέματα. Αλλά βέβαια είναι το αγαπημένο μου πάρτι τη εκπομπή. Μα... Γιατί είναι το αγαπημένο μου πάρτι εκπομπή, Γιατί είναι το κομμάτι τη εκπομπή το οποίο κάνω εγώ κουμάντο. Γυρνάω εγώ και του. Δεν κάνω. Σα... Ε, ναι, μου πέρατε το πάρτι με τα νέα, ναι, αλλά αυτό το πάρτι είναι που μπορεί να μου στοιχήσει αγαπητή. Τέλο πάντων, λοιπόν, το τη τελευταίο, το τελευταίο πάρτι τη εκπομπή που είναι το κομμάτι τη ημέρα. Και σήμερα, επειδή ήθελα να κλείσουμε με έτσι κάτι χαρούμενο, γιατί και οι μέρε το ξέρουμε ότι είναι λίγο περίεργε για όλου μα, με όλη αυτή την κατάσταση που γίνεται με την καραντίνα και τον κορονοϊό. Ε, θέλω να σα αποχαιρετήσω λοιπόν ε, και να σα πω ότι το κομμάτι τη ημέρα είναι το Do for Love από τον Τούπακ. Για όποιου δεν το ξέρουν και το ακούσουν τώρα πρώτη φορά, να ξέρετε, είναι από τα καλύτερα από τα καλύτερα κομμάτια που έχουν βγει. Το αγαπώ πάρα πολύ και εγώ μου φτιάχνει τη διάθεση. Εκτό από τον τίτλο, θέλω να σα πω ένα μικρό fact. Εκτό από τον τίτλο που είναι χαρούμενο, έτσι. Το ξέρετε ότι κανονικά είχε άλλο τίτλο αυτό το κομμάτι. Εσεί πάνω το ξέρατε. Ε, γι' αυτό ήρθα εγώ εδώ για να σα το πω. Το κομμάτι κανονικά λεγόταν Saka for Love. Το Saka, να ξέρετε, δεν είναι βρισιά. Ε, ότι διψάει στην ουσία για αγάπη ήταν ο τίτλος ε, και το κομμάτι Εκτός το ότι βρισκόταν στο δίσκο το Are You Still Down, ε, θέλω να πω ότι έχει και ένα sample ε, από το What You Do You Won't Do for Love. Και αυτό είναι που ακούγεται όλη την ώρα η φωνούλα από πίσω. Το αστείο με αυτό το κομμάτι, ξέρετε ποιο είναι, ότι όταν βγήκε, είχε την 21η θέση στο Billboard και την 12η στο Αμερικάνικο και στη 12η στο Αγγλικό. Δηλαδή αντικειμενικά είναι πολύ πολύ χαμηλά. Ε, είναι ένα κομμάτι τέλο πάντων το οποίο δεν έχει ακριβώ ακριβώς βίντεο κλειπ. Είναι animation. Το οποίο ειδικά για το 98 είναι πολύ πρωτοποριακό. Έχω πολλέ φορέ τη λέξη το οποίο, ε. Να έχω κολλήσει. Τέλο πάντων, ε, βγήκε το 1998. Είναι ένα animation το οποίο το έχει κάνει ο Bill Parker. Και εξτρά ε, είναι επίσημα χρυσό. Ε, για 500.000 πωλήσει που έκανε το Μάρτιο του 31 Μαρτίου του 1998. Βέβαια τώρα έχουν αλλάξει και λίγο αυτά. Δηλαδή νομίζω επειδή έχει γίνει ψηφιακέ, μετριούνται διαφορετικά, νομίζω ότι και ο αριθμό των πωλήσεων, ακόμα και των φυσικών, έχει πέσει για να απονεμηθεί ε, ένα χρυσό δίσκο ή ένα πλατημένιο αντίστοιχα. Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Αυτά είναι τα περιτά. Αυτά είναι τα περιτά που είδατε ότι εδώ πέρα καμιά φορά μου βάζουν ένα αναφέρω σαν νέα. Σημασία έχει η μουσική και η στίχη για αυτό το είδο. Τέλο πάντων, αυτά είχα να σα πω. Αυτό είναι το κομμάτι τη ημέρα. Ε, θέλω να είσαστε καλά, να είσαστε χαρούμενοι μέχρι και την αυριανή μέρα που θα είμαστε πάλι εδώ ε, στο MAD TV στι 9 η ώρα. Ήμουν, είμαι και θα είμαι ο VGS, και ήρθε δυστυχώ η ώρα να σα αποχαιρετήσω. Να είσαστε καλά, να περνάτε όμορφα και σας περιμένω και πάλι αύριο εδώ. Σας αφήνω με τον Τούπακ και καλή συνέχεια.